Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει αδέ την πλατφόρμα Μαϊθέρμανση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων από τα νοικοκυριά που δικαιούνται φέτος το επίδομα θέρμανσης. Το δρόμο για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας ανοίγει η δημοσίευση της κοινή υπουργική απόφασης που ορίζει τα νέα ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τις λεπτομέρειες για την καταβολή του αυξημένου και 68% επιδόματο θέρμανσης. Η πλατφόρμα Μαϊθέρμανση να σηκώσει το βάρος της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης ύψους 168 εκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος στις 10 Δεκεμβρίου. Η κινητικότητα στο πετρέλαιο θέρμανση δεν υπήρχε τώρα δύο εβδομάδε, διότι ο καιρό ήταν καλοκαιρινό, πάρα πολύ ήπιο εδώ πέρα στα Χανιά. Ε, περιμένουμε τώρα η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι χειμωνιάτικη, βροχερή πιστεύω να... Οπότε θα ξεκινήσει σιγά σιγά η διανομή του πετρελαίου και η ζήτηση. Αυτή τη στιγμή στα Χανιά το πετρέλαιο θέρμανση κυμαίνεται από ένα 18 έω ένα 22. Είναι σταθερέ τιμέ και η εβδομάδα που θα διανύσουμε θα είναι σταθεροποιητική των τιμών. Οπότε στο 1,18 πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για τον καταναλωτή. 1180 ευρώ τόνος. Το επίδομα θέρμανση κυμαίνεται από 100 έω 750 ευρώ και τα ποσά είναι αυξημένα κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρί παιδιά, 49% για τι οικογένειε με ένα παιδί, 59% για όσου έχουν δύο παιδιά και 68% για τι οικογένειε με τρία παιδιά. Ο δικαιούχο για να πάρει το επίδομα θέρμανση θα πρέπει να βάλει τη διπλάσια ποσότητα. Σε πετρέλαιο. Δηλαδή για να πάρει ας πούμε, 120 ευρώ επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να βάλει 240 ευρώ να είναι η αξία του πετρελαίου για να μπορεί να πάρει το επίδομα του. Δικαιούχοι του επιδόματο θέρμανση είναι άγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χειρία ή ενδιαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτο είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ και κατήχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντο έτου κτίσματα και εντό σχεδίου πόλη η οικόπεδα συνολική αντικειμενική αξία μέχρι 180.000 ευρώ. Δικαιούχοι του επιδόματο θέρμανση είναι έγγαμοι και συνάψαντε σύμφωνα Συμβίωσης φορολογούμενοι, οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντο έτου κατήχαν κτίσματα και εντό σχεδίου πόλεω οικόπεδα αντικειμενική αξία μέχρι 300.000 ευρώ. Ο κάθε δικαιούχο, ο κάθε καταναλωτή που θα κάνει αίτηση για το επίδομα θέρμανση, θα μπορεί να πάρει το επίδομα ε, το μήνα Δεκέμβριο. Το μήνα Δεκέμβριο το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει ε, το επίδομα τη θέρμανση, το ποσό του επίδοματο, στου λογαριασμού που θα έχουν δηλώσει στην αίτηση. Θα μπορεί βέβαια ο καταναλωτή να πάρει το επίδομα θέρμασης πριν βάλει το πετρέλαιο θέρμασης. Θα μπορεί να κάνει αίτηση πριν βάλει πετρέλαιο θέρμασης, να πάρει τα λεφτά του επιδόματο πριν βάλει πετρέλαιο και θα μπορεί μέχρι το τέλο τη λήξη τη περίοδου του πετρέλαιου θέρμασης να βάλει το πετρέλαιο που να είναι τα λεφτά στο λογαριασμό. Τα όρια προσαυξάνονται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κατά 3.000 ευρώ. Έτσι το εισοδηματικό όριο αυξάνεται σε 23.000 ευρώ για μία οικογένεια με ένα τέκνο, σε 26.000 ευρώ για μία οικογένεια με δύο τέκνα και σε 29.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα. Εν το μεταξύ μειωμένη παρουσιάζεται η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησε η διάθεσή τους στους καταναλωτές.